Την επίσημη έναρξη των εργασιών της 25ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας με θέμα «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και Χριστιανικές Αξίες 25 χρόνια Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας» κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικόλαου Βούτση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Πρέπει εδώ να τονίσω ότι αν θα ήθελε κανείς να συμπυκνώσει αυτή τη συμπόρευση στο βασικό της πυρήνα, θα έλεγε ότι ο πυρήνας αυτός συνίσταται στο ότι και η χριστιανοσύνη και ιδίως η Ορθοδοξία, αλλά και η αντιπροσωπευτική δημοκρατία έχουν ως στόχο να στηρίξουν τον άνθρωπο στο φυσικό του προορισμό. Σε αυτήν την ανηφορική, συσήφια θα έλεγα πολλές φορές, πορεία του, για να εκπληρώσει τον προορισμό του, που δεν είναι άλλος από το να γίνει, τουλάχιστον κατά τη χριστιανική διδασκαλία και την Ορθοδοξία, εικόνα και ομοίωση του Δημιουργού του. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ώστε να δοθεί θετική απάντηση, ένα όραμα, με βάση τις αξίες που πρεσβεύεται και προσβεύουμε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να απαντηθεί ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτό τον αιώνα, μέσα σε αυτή τη ζωή, μέσα σε αυτό τον κόσμο, για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να οραματιστούν μια ζωή με ειρήνη, με συνύπαρξη, με ανοιχτούς ορίζοντες, με αλληλεγγύη, με κοινωνικές συγκλήσεις, χωρίς δυσανεξία, με ανεξιθρησκεία, αλλά με βάση τις αξίες και τα οράματα τα οποία εσείς και εμείς πρεσβεύουμε. Εκ μέρους της κυβέρνησης, χαιρετισμό απίφθινε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Αμανατίδης, ενώ αμέσως μετά τις εργασίες της συνέλευσης χαιρέτησε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εν συνόλο είναι αυτή που διασώζει το πρωτοχριστιανικό και αρχαίο ήθος. Και οι Ορθόδοξοι λαοί είμαστε φορείς μιας παράδοσης που συνομιλεί με την ίδια ευκολία με τους αρχαίους όσο και τους νεότερους χρόνους. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός που καλούμαστε να διαχειριστούμε και να αναδείξουμε την εργαλειοθήκη του ως μέθοδο συνεννόησης και συνεργασίας των λαών μας. Σε μια εποχή που ζούμε τα προβλήματα, τα ποικίλα, πολλή δύναμης καταβάλλεται, πολλά έξοδα δημιουργούνται και καλώς για τα υλικά αγαθά. Το είδωρ της πίστεως περιφρονείται πολλές φορές ή παραμερίζεται. Θα ήθελα σήμερα αυτή την πτυχή να την προσέξουμε. Όλοι χρειαζόμαστε το νερό, το υλικό. Χρειαζόμαστε όμως και το νερό της πίστεως. Κατά τους χαιρετισμούς τους, τόσο ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Σεργέη Ποπόφ, όσο και η αντιπρόεδρος της Ρωσικής Κρατικής Δούμας, Ειρίνα Γιαρόβια, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Δούμα, Βολόντιν Γιάσασλαβ, τόνισαν τη συμβολή της Ορθοδοξίας στην προάσπιση της ειρήνης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως ο κοινοβουλευτισμός και ο χριστιανισμός έχουν συμβάλει αποφασιστικά και συμβάλλουν στην αποτροπή απειλών και εντάσσεων μεταξύ των λαών. Επιχειρήσαμε τα 25 αυτά χρόνια εμείς, οι κοινοβουλευτικοί, γυναίκες και άντρες, να προσεγγίσουμε ζητήματα της πολιτικής, προβλήματα των λαών μας, μέσα από την πολιτισμική μας παράδοση, μέσα από τις αξίες της θρησκευτικής πίστης των λαών μας, μέσα από την κοινή μας μήτρα, την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση. Επιχειρήσαμε να τα ερμηνεύσουμε με όρους κοινωνίας, με όρους καθημερινότητας. Χαιρετιστήρια μηνύματα απέστειλαν μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος επέδωσε τιμητική πλακέτα στον απερχόμενο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Σεργέη Ποπόφ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων απεσταλμένοι δογμάτων, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανώσεων. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου εγκαινίασε την έκθεση Αγιογραφίας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας με θέμα «Η Ανάσταση του Ιησού».
Το θέμα της έκθεσης, ότι δηλαδή ο Χριστός ανέστη, άρα υπάρχει ελπής, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της χριστιανικής θεολογίας και πίστης. Με αφορμή το σωτηριολογικό αυτό μήνυμα που υπερβαίνει τον ιστορικό χώρο χρόνο, επιτρέψτε μου σύντομα να αναφερθώ στο ρόλο και τη σημασία αυτού του Εθνικού Μουσείου ως θεματοφύλακα του Βυζαντινού πολιτισμού και της Ορθόδοξης Χριστιανικής Καλλιτεχνικής Έκφρασης. Η έκθεση αποτελείται από έργα που φιλοτεχνήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού αγιογραφίας που διοργάνωσε η Συνέλευση, στον οποίο συμμετείχαν 63 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.